Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο βουλευτής Χανίαν, Γενικός Συγγετής της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020, την πρώτη μέρα της συζήτησης, ο κ. Μανούσος Βουλουδάκης, κλείνοντας την εισήγησή του, μας πρότεινε να επανέλθουμε στην εθιμική πρακτική παλαιότερων δεκαετιών και να ψηφίσουμε όλα τα κόμματα τις δαπάνες για την άμυνα, ανεξάρτητα από την υπερψήφιση ή όχι του συνόλου του προϋπολογισμού. Πέραν της επισήμανσης ότι η δική του παράταξη είναι η πρώτη που έχει εγκαταλείψει αυτή την πρακτική πολλά χρόνια τώρα, από τότε που βρέθηκε στην αντιπολίτευση, εν τούτης η πρόταση αυτή θα μπορούσε όντως υπό προϋποθέσεις να έχει ένα νόημα και να εξεταστεί και από εμάς. Όχι όμως βέβαια στο φετινό προϋπολογισμό που δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για να εκπληρωθούν κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις τουλάχιστον. Είναι καιρός όμως τώρα που πραγματικά μπορούμε, γιατί τώρα πραγματικά έχουμε νέα περίοδο, όχι επειδή εξελέγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή όντως η χώρα ολοκλήρωσε την μέγενη των μνημονιακών εξαναγκασμών και καταναγκασμών και την σκληρότητά τους. Τώρα λοιπόν μπορεί πραγματικά να ανοίξουμε μια τέτοια σοβαρή συζήτηση και να αναβαθμίσουμε τον έλεγχο της Βουλής για την οργάνωση των οικονομικών της άμυνας. Κατά προτίμηση καταρχήν, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, η οποία, ως γνωστόν, λειτουργεί με την αρχή της εμπιστευτικότητας. Εκεί μπορούμε και πρέπει να δούμε πολλά ενδιαφέροντα και εξαιρετικά χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία και για την άμυνα. Πρέπει να αξιολογηθούν και οι δαπάνες ΝΑΤΟ και οι δαπάνες εξοπλισμών και οι δαπάνες διαχείρισης και λειτουργίας και βέβαια οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και την κάλυψη αναγκών όλων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, χαμηλόβαθμων και υψηλόβαθμων, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του πολιτικού προσωπικού. Εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το προτείνουμε και θα καταθέσουμε αυτή την πρότασή μας στην Επιτροπή. Άλλωστε, ο Δημήτρης Βίτσας, αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων προημερών, έκανε λόγο γι' αυτό και πρότεινε μάλιστα να συζητήσουμε και μια λελογισμένη και στοχευμένη αύξηση του προϋπολογισμού. Παρά το γεγονός ότι ο παρόν προϋπολογισμός για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν προβλέπει βέβαια καμία τομή. Αντιθέτως, δεν προβλέπει τομή ούτε ποσοτική ούτε ποιοτική σημαντική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να είναι αξιοπρόσεκτο το ότι προβλέπει μείωση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου και κατά 26 εκατομμύρια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό, επειδή ακριβώς στασιμότητα σημαίνει, δεν σημαίνει πραγματικά πολύ κραυγαλαία μείωση, εν τούτης είναι αξιοσημείωτο στις συνθήκες για τις οποίες συζητάμε. Αλλά παρόλα αυτά εκείνο που προέχει είναι ο ορθολογισμός, η προτεραιοποίηση, η αξιολόγηση, η διαφάνεια, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αύξηση του αποτελέσματος της αμυντικής θωράκης της χώρας. Εμείς πάντως στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταφέραμε με μεγάλες προσπάθειες και παρά τις εκβιαστικές μνημονιακές δυσκολίες να υλοποιήσουμε προγραμματικές μας δεσμεύσεις που είχαν ως κύριες αιχμές τις επίγουσες και προτεραιοποιημένες ανάγκες για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, για τα ανταλλακτικά, για τα καύσιμα, για την εκπαίδευση, όπως βέβαια και για τις βιωτικές ανάγκες των στελεχών όπου αυτό ήταν δυνατόν. Καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό αυτό τον προγραμματικό στόχο να τον πετύχουμε. Και αυτό προκύπτει και από τις πραγματικές εξελίξεις. Και καταφέραμε λοιπόν να κρατήσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας και την συνοχή του στρατεύματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Εκείνο όμως που επίσης, πέραν αυτών που αναφέρονται και στην ειδική αρμοδιότητά μου ως τομεάρχης άμυνας, εκείνο που επίσης οφείλω να επισημάνω, το επισήμανε και ο Δημήτρης Βίτσας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνο το Υπουργείο Άμυνας.
είναι ότι μετά την προχθεσινή ευνηδιαστική, επικίνδυνη και εξωθεσμική νομοθετική ρύθμιση για τον ενιαίο φορέα επιτήρησης συνόρων και για τον Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος, προκύπτει πέραν των άλλων σοβαρών ζητημάτων, τα οποία καταγγείλαμε προχθές και θα δοθεί συνέχεια στη συζήτηση, προκύπτει και ζήτημα δημοσιονομικό, αφού σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, νέες μεγάλες δαπάνες προκύπτουν σε βάρος του, για πρώτη φορά, του κρατικού προϋπολογισμού και των λοιπόν φορέων γενικής κυβέρνησης. Δαπάνες που μέχρι τώρα καλύπτονταν κυρίως από χρηματοδότηση προερχόμενη από κονδύλια των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή δεν είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει κέντρα κράτησης και πολλά άλλα, τώρα τα αναλαμβάνει ο προϋπολογισμός που αναφέρονται σήμερα, ο οποίος όμως δεν τις προβλέπει αυτές τις δαπάνες. Τα είπε λοιπόν και ο Δημήτρης Σοβίτσας και επομένως τίθεται το ερώτημα. Θα μας πείτε ποιο είναι το ύψος αυτών των δαπανών, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, και από πού θα τα βρείτε? Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σταϊκούρας πριν ολοκληρωθεί η ψήφιση του παρόντος προϋπολογισμού. Δεν είναι θέμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αυτό. Σε άλλο επίπεδο τώρα, και παρακαλώ κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό, αξίζει νομίζω να αναφερθώ επίσης και σε μια άλλη προτροπή που διατύπωσε προς το Σώμα ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης, ο οποίος μας είπε κατά λέξη αλίμονο αν επιστρέψουμε στην πρώτου 2010 κανονικότητα. Εμείς συμφωνούμε απολύτως. Αλίμονο εάν ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Μόνο που η συνταγή που μας προτείνει ο παρόν προϋπολογισμός είναι απολύτως ίδια συνταγή με αυτήν της χρεοκοπίας. Υψηλή κερδοφορία κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων μέσω της προνομιακής και στοχευμένης υπέρ αυτών μείωσης της φορολογίας, όπως και μέσω της μείωσης άμεσα ή έμεσα του κόστου της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και καθήλωση των δαπανών του κοινωνικού κράτους για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία, για τις ανάγκες δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με αυτή τη συνταγή, όπως τον επαναλαμβάνω ρητά όλοι οι βουλευτές σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας που παίρνουν το λόγο, μετά από αυτήν την παραγωγή πλούτου, όπου ταυτίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων με την παραγωγή πλούτου, αυτό σκεφτείτε το λίγο, ιδεωτελώς και ψευδόνυμα λοιπόν, συμβαίνει αυτό, τότε λένε μπορούμε και να μιλήσουμε ίσως για αναδιανομή. Πρώτα η παραγωγή πλούτου. Αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Αυτή είναι η συνταγή που γεννάει νέα φτώχεια και νέες ανισότητες που οδηγούν στη χρεοκοπία. Και για μας η μείωση των ανισοτήτων και η δραστική ενίσχυση του δημοκρατικού κράτους πρόνοιας είναι πέραν των άλλων ζητημάτων δικαιοσύνης. Είναι και ζήτημα πρωταρχικής σημασίας ως αναπτυξιακός παράγοντας. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη βιώσιμη με ανισότητες και φτώχεια. Δεν γίνεται αυτό. Και από αυτή την άποψη, για σας οι ανισότητες και η φτώχεια είναι απλώς ένα βάρος και μια αντίφαση στην πολιτική σας. Είναι ακριβώς γι' αυτό, επειδή το ξέρετε, που όντας ήσασταν από καιρό προετοιμασμένοι να προωθήσετε από την πρώτη κιόλας μέρας με σκληρά μέτρα την επανοικοδόμηση του αστυνομικού κράτους καταστολής της δεξιάς στο όνομα δήθεν της ασφάλειας των πολιτών, παραπλανώντας τους ασύστολα και υπονομεύοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Τέλειωσα κύριε Πρόεδρε, όσο για τις περίφημες επενδύσεις, ένα σχόλιο. Βλέπουμε τις τραγικές εξελίξεις των ανταγωνιζόμενων πανίσχυρων οικονομικών συμφερόντων για το ελληνικό, όπως ναυαρχίδα της πολυθρύλητης επένδυσης αναδεικνύεται ένα καζίνο. Καλά κέρδη και να τα χαίρεστε. Καλείται στο βήμα ο κύριος Γιώργος.